Γεια σας φίλοι και φίλες μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρόπο που μπορεί να ιαθεί ένας άνθρωπος από οτιδήποτε και αν πάσχει. Υπάρχουν κρυμμένες γνώσεις, θεραπείες για κρυμμένες γνώσεις, κρυμμένες θεραπείες. Μία θεραπεία αφορά την ηλιακή ενέργεια. Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων τα οποία επέζησαν για πάνω από χρόνια κοιτώντας μόνο τον ήλιο. Θα πρέπει η αμυγδαλή, ένας αδένας του εγκεφάλου, θα πρέπει να λειτουργεί. Δυστυχώς τους περισσότερους από μας δεν λειτουργεί ισορροπημένα και ο λόγος είναι η πολλή γλουτένη που φάγαμε μέσω των μακαρονιών, μέσω των υβριδικών σιταριών που μας τάισε ο Μπενίζελον, ο εντός παρένθεσης εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνεπώς η αμυγδαλή μας δεν λειτουργεί. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να λειτουργήσει έστω και μερικά. Κοιτώντας τον ήλιο μία ώρα μετά την ανατολή και μία ώρα πριν τη δύση. Ξεκινάμε με ορισμένα δευτερόλεπτα ή λεπτά και από εκεί και πέρα αυτός ο οποίος θα καταφέρει να κοιτάζει για 45 λεπτά τον ήλιο δεν πρόκειται να αρρωστήσει και θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια με υγεία. Η ηλιακή ενέργεια συγκεντρώνεται στον αμφιπλιστροειδή, ο οποίος υπέχει θέση φωτοβολταϊκών. Από εκεί και πέρα μεταφέρεται με νευροδιαβιβαστά στην αμυγδαλή και η αμυγδαλή αναλαμβάνει να μετατρέψει την ηλιακή ακτινοβολία σε βιταμίνες, σε ιχνοστοιχεία, σε ιστικά άλατα, σε οτιδήποτε λείπει στον οργανισμό. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Παράλληλα είναι ένα από τα καλύτερα αντικαταθλιπτικά σκευάσματα. Το μειονέκτημά του είναι ότι είναι φθηνό. Απλά δοκιμάστε το. Το πρωί μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου, όχι το μεσημέρι, και μία ώρα πριν από τη δύση. Δεύτερη θεραπεία, εξίσου οικονομική, είναι η επανασύνδεση με τη γη. Δυστυχώς έχουμε χάσει τη σχέση μας με τη γη. Όλοι φοράμε παπούτσια, σαντάλια, κάλτσες και οτιδήποτε άλλο. Δεν γεωνόμαστε σωστά και είναι η πιο φυσική, η πιο απλή θεραπεία. Μπορείτε να πατάτε ξυπόλυτη στη γη και ο πλανήτης θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι στο παρελθόν είχαν μια ιδιαίτερη αγάπη για το χώμα και τη γη και όταν καθόταν στο έδαφος αισθανόταν πως ερχόταν σε επαφή με μια ζωοδότρια δύναμη. Ήταν και είναι καλό για την επιδερμίδα να αγγίζει την ιερή γη. Γι' αυτό έβγαζαν τα παπούτσια και περπατούσαν με γυμνά πόδια. Η επαφή με τη γη είναι ενδυναμωτική, είναι καταπραϊντική, είναι θεραπευτική. Σε όλα τα χρόνια, σε όλη την εξέλιξή τους οι άνθρωποι περπατούσαν ξυπόλυτοι και κοιμόταν στο έδαφος. Έτσι έπαιρναν από τη γη φυσική και μαλακή ηλεκτρική ενέργεια. Είναι σίγουρο ότι εσείς οι ίδιοι έχετε αισθανθεί κάποια στιγμή αυτή την ηλεκτρική ενέργεια. Ιδιαίτερα στις διακοπές, όπως περπατούσατε με γυμνά πόδια στην αμμουδιά, στα χαλίκια ή στο χώμα, να αισθανθήκατε ένα μούδιασμα, μια ζεστασιά στα πόδια ή μια αίσθηση ευεξίας. Αυτή ακριβώς η αίσθηση
είναι η ενέργεια της γης που διαπερνά το σώμα. Είναι το αποτέλεσμα της επαφής του σώματος που σαν καλός αγωγός έρχεται σε επαφή με τη γη και έτσι δημιουργεί ένα είδος ηλεκτρικού κυκλώματος. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απομακρύνει τους ανθρώπους από αυτή τη ροή ενέργειας. Γιατί φοράνε παπούτσια με λαστιχένιους ή πλαστικούς σπάτους, οι οποίοι μπλοκάρουν την αγωνιμότητα, και βέβαια κοιμόμαστε στα κρεβάτια και όχι στο έδαφος όπως το παρελθόν. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί μια αλλαγή και ξεχωριστή αλλαγή στη φυσιολογία των κυττάρων. Προάγει την υγεία, τη ζωτικότητα, δημιουργεί καλύτερο ύπνο, εναρμονίζει και σταθεροποιεί τους βασικούς βιολογικούς ρυθμούς του σώματος. Αναφέρομαι στον κυρκαδικό ρυθμό, τον οποίον μας τον έχουν αλλάξει τα φώτα, αλλάζοντας μία ώρα πριν και μετά την άνοιξη και το φθινόπωρο, και έτσι περιορίζει και εξαφανίζει χρόνιες φλεγμονές και ανακουφίζει από τους πόνους. Η αποσύνδεση από αυτή τη φυσική πηγή ενέργειας που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας είναι βασικός παράγοντας για την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων των χρόνιων ασθενειών τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικά των φλεγμονωδών νοσημάτων όπως είναι η ελκώδης, κολίτιδα, η σπαστική, η νόσος του Κρόν, η ψωρίαση, η σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτές οι αποκαλύψεις είναι το κεντρικό θέμα του νέου βιβλίου Earthing, Γύρωση. Οι συνεργάτες συγγραφείς είναι ο γνωστός καρδιολόγος Στέφεν Σινάτρα και ο Κλίν Ντόμπερ, ένας εξαιρετικός ερευνητής που ανακάλυψε τα πλεονεκτήματα για την υγεία μας με την επανασύνδεσή μας με τη γη. Υπάρχουν φωτογραφίες αίματος σε ένα μικροσκόπιο νυχτός που είναι από τα πιο ισχυρά με τρεις ασθενείς οι οποίοι μετά από γύρωση 40 λεπτών δείχνουν καθαρά αρρέωση και αποσύνδεση των κυττάρων του αίματος. Ο Δόκτωρ Σινάτρα την περιγράφει σαν την πλέον συναρπαστική ανακάλυψη στο χώρο της υγείας που αντιμετώπισε στα 30 χρόνια της καριέρας του. Τη θεωρεί σαν μια απλή, πρακτική, αποτελεσματική και σαφώς οικονομικότερη μέθοδο αντιμετώπισης των κοινών ασθενειών που θα κάνει τους ανθρώπους πιο υγιείς. Ειδικότερα στο τομέα του που αφορά καρδιακές αρρυθμίες, αρτηριακή πίεση, θρομβώσεις, κυκλοφορικά προβλήματα, θα αυξήσει την ενέργεια των κυττάρων του αίματος. Η πηγή έμπνευσής του ήταν ένα απλό πείραμα που έκανε χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο νυχτός, που έδειξε μία θεαματική αλλαγή στη συμπεριφορά των κυττάρων του αίματος μετά από μόλις 40 λεπτά γύρωσης. Ο όρος γύρωση αναφέρεται στην ανακάλυψη των σημαντικών πλεονεκτημάτων για την υγεία που προέρχονται από την επαφή σύνδεση με τη φυσική ηλεκτρική ενέργεια της επιφανίας της γης. Η επαφή αυτή επιτυχάνεται είτε περπατώντας με γυμνά πόδια στη γη, είτε ερχόμενοι σε επαφή με ειδικές συσκευές αγωγούς που μας μεταφέρουν την ενέργεια από το έδαφος ενώ εμείς καθόμαστε, δουλεύουμε ή κοιμόμαστε. Αυτές οι συσκευές εσωτερικού χώρου είναι συνδεδεμένες με ένα καλώδιο και με μια σωστά γειωμένη πρίζα στο σπίτι ή στο γραφείο που είναι κατάλληλα γειωμένη με μεταλλική ράβδο έξω στην αυλή. Οι συσκευές που διατίθεται για τη γείωση
είναι ειδικά βαμβακερά σεντόνια και μαξιλάρια που επιτρέπουν να κοιμάται κάποιος γιωμένος στο κρεβάτι, στην καρέκλα ή στο πάτωμα, και επιτρέπουν να δουλεύει κάποιος ή να χαλαρώνει γιωμένος, καθώς και ταινίες βέλκρο συνδεδεμένες με γύρωση που τοποθετούνται στο σώμα σε συγκεκριμένα σημεία πόνου και φλεγμονών. Οι ταινίες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα στις έρευνες για τη γύρωση και έχουν εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα. Πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχουν επωφεληθεί από αυτές τις συσκευές ή τα προϊόντα, τα σεντόνια ή τα μαξιλάρια. Οι εμπειρίες τους καταγράφονται και είναι εντυπωσιακές. Ποδηλατικές ομάδες στο Tour de France χρησιμοποίησαν υπνόσακους με γύρωση και είδαν εντυπωσιακά γρηγορότερη από το συνηθισμένο ανάρρωση από τραυματισμούς και σωματική εξάντληση. Αυτό το μέσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε αθλητή, με οποιονδήποτε άνθρωπο ασχολείται με τον αθλητισμό. Όλοι ζούμε και λειτουργούμε σε ένα ηλεκτρικό πλανήτη και ο καθένας μας είναι ένα σύνολο δυναμικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μέσα στο πολύπλοκο σώμα μας, 3 εκατομμύρια κύτταρα λαμβάνουν και μεταδίδουν ενέργεια στα πλαίσια των συγκεκριμένων βιοχημικών λειτουργιών. Η τροφοδοσία των θρεπτικών στοιχείων και του νερού στα κύτταρα ρυθμίζεται από ηλεκτρικά πεδία και κάθε τύπος κυττάρου έχει ένα φάσμα συχνοτήτων στο οποίο λειτουργεί. Η καρδιά, ο εγκέφαλος, το νευρικό σύστημα, οι μύες, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι έξοχα παραδείγματα ηλεκτρικών υποσυστημάτων που λειτουργούν μέσα στο βιοηλεκτρικό σώμα μας. Η αλήθεια είναι πως όλες μας οι κινήσεις, συμπεριφορές, πράξεις ενεργοποιούνται με ηλεκτρισμό. Η έρευνα για τη γύρωση δείχνει πως η σύνδεση με τη γη ενεργοποιεί την άμεση αλλαγή των λειτουργιών του σώματος με βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, του νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και της λειτουργίας των βιών. Όλα τα ηλεκτρικά συστήματα και συσκευές είναι γεωμένες, δηλαδή είναι ισοσταθμισμένες από την ηλεκτρική ενέργεια της γης. Χωρίς γύρωση, οι συσκευές δεν θα λειτουργούσαν σωστά. Παρομοίως, όταν είναι σε επαφή με τη γη, το σώμα λαμβάνει ένα ηλεκτρικό σήμα που ομαλοποιεί και ισοσταθμίζει τα πολλαπλά βιολογικά του συστήματα και μηχανισμούς. Το σήμα αυτό, επίσης, φαίνεται να είναι πηγή αρνητικά φορτισμένων ελεύθερων ηλεκτρονίων που υπάρχουν σε απεριόριστη ποσότητα στην επιφάνεια της γης. Το στοιχείο που μελέτησαν οι επιστήμονες στην έρευνα για τη γύρωση είναι πως η μεταφορά αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων στο σώμα φαίνεται να εξουδετερώνει τα θετικά φορτισμένα ηλεκτρόνια των ελευθέρων ριζών, τα οποία μετά από χρόνια φλεγμονώδη δραστηριότητα οδηγούν σε πολλές κοινές ασθένειες. Θεωρούμε πως το καλύτερο αντιφλεγμονώδες επάνω στον πλανήτη είναι ο ίδιος ο πλανήτης και πιστεύουμε πως μια καταστρεπτική χρόνια φλεγμονή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της ανεπάρκειας αρνητικών ηλεκτρονίων η οποία αποκαθίσταται με την επαφή μας με την αστήρευτη δεξαμενή ελευθέρων ηλεκτρονίων της γης.
Όπως το φως του ήλιου μας προσφέρει τη βιταμίνη D, η γη μας προσφέρει ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που ονομάζεται βιταμίνη G, από το ground, από την αγγλική λέξη ground, το έδαφος. Το θεωρούμε σαν ένα αγνοημένο παράγοντο πρόκλησης της νόσου, ένα στοιχείο που λείπει. Ο Γκάρι Σουάρτς, καθηγητής ψυχολογίας και ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, δείχνει ότι η γείωση μπορεί να είναι τόσο θεμελιώδου σημασίας όσο και το φως του ήλιου, ο αέρας, τα νερά και τα θρεπτικά συστατικά. Διάφοροι πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο τίμησαν τη σύνδεση με τη γη και περιέγραψαν την ενέργειά της με διαφόρους τρόπους. Στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική τη γνωρίζουμε σαν τσι και στην Αγιουβέρντα τη γνωρίζουμε σαν και πράνα στην Αγιουβέρντα. Μέχρι τώρα τα ωφέλη αυτής της ενέργειας για την υγεία έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. Χάρη στην περιέργεια και την επιμονή του Κλίντον Όμπερ, ενός πρωτοπόρου του κλάδου της καλωδιακής τηλεόρασης, τα ωφέλη αυτά έρχονται στην επιφάνεια. Ο Όμπερ ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας εγκαταστάσεων συστημάτων καλωδιακής τηλεόρασης στην Αμερική. Το 1993, σε ηλικία 49 ετών, σχεδόν αρρώστησε βαριά και σχεδόν κατέστρεψε το σηκώι του. Όταν ανέκτησε την υγεία του, αποφάσισε να πουλήσει όλα τα υπάρχοντά του και να ψάξει για ένα ανώτερο σκοπό στη ζωή του. Ταξίδεψε για 4 χρόνια σε όλη την Αμερική, ψάχνοντας, όπως έλεγε, για την αποστολή του. Μια μέρα στη Σεντόνα της Αριζόνα, καθισμένος σε ένα παγκάκι στο πάρκο, βλέπει τους περαστικούς να πηγαινοέρχονται και παρατήρησε πως όλοι φορούσαν παπούτσια με συνθετική σόλα. Αναρωτήθηκε αν τα συγκεκριμένα παπούτσια που αντικατέστησαν τα δερμάτινα από το 1960 και μετά μπορεί να είχαν κάποια επίδραση στην υγεία. Συνειδητοποίησε πως ο ίδιος αλλά και οι περισσότεροι περαστικοί ήταν μονωμένοι από την ηλεκτρική ενέργεια της γης. Η σκέψη του πήγε πίσω στα χρόνια που δούλευε στην καλωδιακή τηλεόραση. Πριν την καλωδιακή τηλεόραση, η εικόνα της τηλεόρασης συχνά χάλαγε λόγω κυλίδων, χιονιών ή από παράσιτα που προκαλούνταν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Στην καλωδιακή εποχή τα συστήματα σε κάθε σπίτι ήταν γειωμένα και θωρακισμένα και η μετάδοση του σήματος γίνεται μέσω καλωδίου ώστε να αποτρέπονται παρεμβολές εξωτερικών σημάτων. Το καλώδιο αποτελείται από ένα εσωτερικό αγωγό χαλκού, ένα στρώμα μόνωσης και το εξωτερικό κάλυμα. Επαναλαμβάνω, το καλώδιο αποτελείται από ένα εσωτερικό αγωγό χαλκού, ένα στρώμα μόνωσης και το εξωτερικό κάλυμα. Αυτό το κάλυμα είναι συνδεδεμένο στη γη σε μια ράβδο γείωσης. Αυτή είναι η βασική αρχή της γείωσης, της σύνδεσης δηλαδή των ηλεκτρικών συστημάτων των σπιτιών και κάθε κτηρίου με το ενεργειακό πεδίο της γης, με στόχο και σκοπό τη σταθερότητα και την προστασία από τα ελεύθερα ηλεκτρικά φορτία. Ο Όμπερ αναρωτήθηκε
αν θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να προστατεύσει τον ανθρώπινο οργανισμό από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του περιβάλλοντος, που πολλοί τα θεωρούν ύπουλα και επικίνδυνα για την υγεία. Θα μπορούσε να παράσχει σταθερότητα στο σώμα. Γνώριζε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι καλός αγωγός του ρεύματος. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει ένα απλό πείραμα στον εαυτό του. Τοποθέτησε ένα μεταλλικό πλέγμα πάνω στο κρεβάτι του και το συνέδεσε με ένα καλώδιο με κλιπ και έριξε το καλώδιο έξω από το παράθυρο, όπου το συνέδεσε με μία ράβδο μεταλλική γεωμένη στο έδαφος. Στη συνέχεια ξάπλωσε πάνω στο πλέγμα, μετρώντας την τάση στο σώμα του. Τότε βρήκε πως όσο ήταν γειωμένος πάνω στο πλέγμα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είχαν εξαφανιστεί και η τάση του σώματός του ήταν κοντά στο μηδέν. Χωρίς να το καταλάβει, αποκοιμήθηκε και ξύπνησε το επόμενο πρωί. Είχε κοιμηθεί για πρώτη φορά χωρίς παυσίπονα μετά από πολλά χρόνια που εταλαιπωρείτο από ανυπόφορους πόνους και αϊπνίες. Επανέλαβε το πείραμα κάθε νύχτα για μια εβδομάδα. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια και επιπλέον οι πόνοι του μειώθηκαν σημαντικά. Αποφάσισε να μιλήσει στους φίλους για το πείραμά του και αυτοί του ζήτησαν να τους φτιάξει ένα μεταλλικό πλέγμα για τα κρεβάτια, πράγμα που δέχτηκε. Τα αποτελέσματα ήταν ίδια για όλους. Καλύτερος ύπνος, λιγότερη πόνη. Επικοινώνησε με ερευνητάς πανεπιστημίων προκειμένου να πάρει μια εξήγηση. Αλλά κανένας δεν γνώριζε κάτι γι' αυτό και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να το μελετήσει. Έτσι, αποφάσισε να βρει μόνος του απαντήσεις και έχοντας πάρει πολλές πολύτιμες συμβολές από προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, ξεκίνησε την επιστημονική οδύσσειά του, αν και δεν ήταν επιστήμονας ο ίδιος. 12 χρόνια μετά συνεχίζει ακόμη. Έχει οργανώσει και εμπνεύσει δεκάδες μελέτες ειδικών επιστημόνων οι οποίοι επιβεβαίωσαν τις διαπιστώσεις του για βελτίωση του ύπνου και μείωση των πόνων. Κατέδειξαν με σαφήνεια ότι η γείωση έχει ισχυρή επιρροή στη λεπτή ισορροπία μεταξύ της υγείας και της ασθένειας, καθώς και στο προσδόκιμο της ζωής. Στη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου ανέπτυσε και βελτίωνε συνεχώς συστήματα γείωσης για επιστημονικές μελέτες, αλλά και για χρήση από ιδιώτες που ενδιαφέρθηκαν. Η ιδέα της επανασύνδεσης με τη γη αποκάλυψε ένα από τα σημαντικότερα θεραπευτικά μυστικά της φύσης. Μπορούν να θεραπεύσουν το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών που δεν αντιμετωπίζεται με κανένα άλλο τρόπο. Ή οσδήποτε ή αδήποτε πάσχει από αυτή την ασθένεια, αρκεί να γιώσει ένα καλώδιο με ένα ηλεκτρόδιο και να το κρατάει στο χέρι ή επαναλαμβάνω, όσοι πάσχουν από το σύνδρυμο των ανήσυχων ποδιών, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να δημιουργήσουν μία γείωση. Όσοι ξυπνάνε τη νύχτα για ούρηση, ειδικά για άτομα
με μεγάλη ηλικία, είναι βέβαιο ότι αυτό το ενοχλητικό ξύπνημα θα μειωθεί. Επίσης, βοηθά και σε άτομα που πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα. Μόνοι σας, χαρείτε την εμπειρία της γύρωσης, καθίστε ή περπατήστε ξυπόλυτοι στο γρασίδι, στο χώμα, στην άμμο, σε επιφάνειες με καλούς αγωγούς. Ξύλο, άσφαλτο και πλαστικό δεν είναι καλή αγωγή. Σταθείτε για μισή ώρα τουλάχιστον και έτσι θα παρατηρήσετε ότι θα είστε πιο ήρεμοι και αν είχατε κάποιο πόνο όταν ξεκινήσατε πριν την γύρωση, ο πόνος θα έχει μειωθεί ή ίσως θα έχει εξαφανιστεί. Τη στιγμή που τα πόδια κάποιου ανθρώπου πατάνε στη γη ή υπάρχει σύνδεση με κάποιο καλώδιο, αλλάζει ψυχολογία. Ξεκινά η ισορροπία, η ομαλοποίηση του οργανισμού και η αντιφλεγμονώδης λειτουργία του σώματος. Οι άνθρωποι εμφανίζουν διαρκώς φλεγμονές επειδή είναι αποσυνδεδεμένοι από τη γη, την πηγή των ηλεκτρονίων που μπορούν να εξουδετερώσουν τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν την καταστροφή των κυττάρων τους. Άρα, μετά από 10 χρόνια έρευνας για τη γύρωση, υπάρχει ένα πλήθος θετικών επιδράσεων. Μείωση έως και εξάλληψη των συμπτωμάτων από φλεγμονώδη νοσήματα. Μείωση έως και εξάλληψη χρόνιων πόνων. Καλύτερος ύπνος και εξάλληψη της αϋπνίας. Αυξημένη ενέργεια. Λιγότερο στρες και περισσότερη ηρεμία. Ομαλοποίηση των βιολογικών ρυθμών του σώματος. Πιο αραιό αίμα, βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και της κυκλοφορίας του αίματος. Ένταση τομιών και ανακούφιση από πονοκεφάλους. Προστασία από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Πιο γρήγορη ανάρρωση και ανάκαψη μετά από τραυματισμούς και έντονα αθλητική δραστηριότητα. Ο Δόκτωρ Μέρκολα, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος Αμερικανός γιατρός, προτείνει την πλήρη κατάργηση φαρμάκων, ειδικά όπως είναι το Πλαβίξ, και την αντικατάστασή του με την απλή γύρωση, για τους λόγους που είπαμε πιο πάνω. Θεωρεί ότι η φυσική χωρίς μηχανήματα γύρωση είναι εξίσου αποτελεσματική, αν όχι καλύτερη. Ο Dr. James Hochman είναι βιολόγος, βιοφυσικός, ειδικός επάνω στο πεδίο της ενεργειακής φαρμακευτικής, συγγραφέας πολλών βιβλίων, μιλάει για την τεράστια αντιοξυδοτική δράση που επιφέρει γύρωση στον οργανισμό, καθώς και τα εξαιρετικά ωφέλη στο σύνολο της υγείας μας. Όταν γιώνεστε, μεταφέρονται ελεύθερα ηλεκτρόνια από τη γη στο σώμα σας και αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι ίσως τα καλύτερα αντιοξυδοτικά που υπάρχουν. Επίσης, για να δείξει την επιστημονική βάση που έχει το θέμα της γύρωσης, εξηγεί τι συμβαίνει όταν ένα άτομο τραυματίζεται. Ακόμα και με το παραμικρό χτύπημα, δηλαδή ένα χτύπημα στην πόρτα, ο οργανισμός στέλνει λευκά αιμοσφαίρια, ουδετερόφυλλα, στο σημείο του τραύματος. Τα ουδετερόφυλλα εκρίνουν δραστικές μορφές οξυγόνου που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες. Αυτό αναφέρεται και σαν οξυδοτικό ξέσπασμα. Αυτά είναι σαν το Pac-Man. Είναι πολύ σημαντικά μόρια τα οποία διαλύουν τα πάντα στο πέρασμά τους.
Εάν τα βακτήρια έχουν εισέλθει μέσω του δέρματος της επιδερμίδας, αυτές οι ελεύθερες ρίζες θα τα εντοπίσουν και θα τα καταστρέψουν. Εάν υπάρχουν κατεστραμμένα κύτταρα, τότε θα τα διαλύσουν επίσης, ώστε να αφήσουν χώρο για τη δημιουργία νέων κυττάρων με σκοπό την αποκατάσταση των ιστών. Αυτή η διαδικασία λέγεται φλεγμονώδης απόκριση. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί κάποιος έχει υπόκειται σε φλεγμονώδη απόκριση, η οποία έχει 5 χαρακτηριστικά. Έχει πόνο, έχει ερυθρότητα, έχει θερμότητα, απώλεια ελαστικότητας και πρίξιμο. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της φλεγμονής, τα οποία όμως, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι απαραίτητο να συμβούν. Η φλεγμονή, η οποία στην ιατρική θεωρείται ένα σημαντικό μέρος της επούλωσης, είναι πράγματι ένα τεχνούργημα που δημιουργείται από την έλλειψη ηλεκτρονίων στους ιστούς μας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα ουδετερόφυλλα παραδίδουν αυτές τις δραστικές μορφές οξυγόνου στο σημείο του τραύματος, αλλά μέρος από αυτές τις ελεύθερες ρίζες μπορεί να διαρρεύσουν στον περιβάλλοντα ιστό και να τον βλάψουν. Αυτό είναι που δημιουργεί τη φλεγμονώδη απόκριση. Λέγει λοιπόν ότι στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τη γείωση έχει παρατηρηθεί ότι μετά από ένα τραύμα ακολουθεί συγγείωση, τότε τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εισχωρούν στους ιστούς και εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, αφού τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα, ενώ οι ελεύθερες ρίζες είναι θετικά φορτισμένες, με αποτέλεσμα να αλληλοεξουδετερώνονται. Αυτό που συμβαίνει με τη γείωση είναι αυτό που ονομάζω προστασία από παράπλευρες ζημιές. Ζημιές που δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν χώρα, αλλά συμβαίνουν, γιατί έχουμε αποσυνδέσει τον εαυτό μας από τη γη διαμέσου του λάστιχου και του πλαστικού στις σόλες των παπουτσιών μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πειραματικό κρεβάτι, το οποίο λειτουργεί με βάση το πεδίο της γης, δυναμώνει τα κύτταρα, δυναμώνει, πολλαπλασιάζει το νερό που έχει χαθεί λόγω του εκφυλισμού των κυττάρων και επιπλέον θεραπεύει μέσω της γείωσης. Όσοι θέλουν μπορούν να δοκιμάσουν. Για 15 άτομα είναι προσφορά. Είναι προσφορά του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ασθενείς για τον α ή β λόγο, και είναι ασθενείς λόγω άγνοιας, το πρώτον. Δεύτερον, είναι ασθενείς λόγω του συστήματος. Η συμβατική ιατρική δυστυχώς καταστέλει και δεν θεραπεύει. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν μέσα από φυσικούς φυσικές αντιδράσεις. Στηρίζεται
στις αρχές που έθεσε ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, που έλεγε «Νους υγιείς εν σώματι υγιές» και «Η τροφή είναι το φάρμακό σου». Σήμερα η πολυφαρμακία αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου, παρεπιπτόντος. Η θεραπεία της στόλου ή αυτοΐαση είναι επί του συνόλου του οργανισμού. Είναι η διαδικασία κατά την οποία η εσωτερική βιολογική δύναμη διορθώνει κάθε βλάβη και επαναφέρει την ισορροπία της. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, την ισορροπία των τεσσάρων στοιχείων που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Η βιολογική δύναμη που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο και σε κάθε όν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο εθέρας των αρχαίων Ελλήνων, που ενεργοποιείται τόσο με την ψυχική ενέργεια όσο και με τις κατάλληλες φυσικές συνθήκες. Ανεπίλητες φυσικές, συναισθηματικές, διανοητικές και πνευματικές καταστάσεις εκφράζονται μέσω του σώματος σαν εγκεφαλικά, σαν καρκίνη, σαν καρδιοπάθειες, σαν λοιμώξεις. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει και επισκέπτονται για τη θεραπεία τους γιατρούς, θεραπευτές συμβατικής ή εναλλακτικής ιατρικής, προσπαθώντας να λύσουν και να θεραπεύσουν τα άλγη και τα βάσανά τους. Μέσα τους υπάρχει ελπίδα ότι ο τάδε γιατρός ή ο τάδε θεραπευτής θα τους γιατρέψει, ή το τάδε φάρμακο ή το βότανο ή το μαγικό σκεύασμα της σοφής γιαγιάς. Έτσι δίνουν τη δύναμή τους σε όλα τα ανωτέρω και φυσικά στερούν από τον εαυτό τους τη δυνατότητα της αυτοθεραπείας. Ο ρόλος του μυαλού, λέει ο καθηγητής Λίπτον, είναι να δημιουργεί ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις πεπιθήσεις μας και στην πραγματικότητα που βιώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό σας θα προσαρμόσει τη βιολογία και τη συμπεριφορά του σώματος ώστε να ταιριάζει με τις πεποιθήσεις σας. Αν σας πούν ότι θα πεθάνετε σε 6 μήνες και το μυαλό σας το πιστέψει, το πιθανότερο είναι ότι θα πεθάνετε σε 6 μήνες. Αυτή η διαδικασία που είναι το αποτέλεσμα μιας αρνητικής σκέψης αποκαλείται υποβολή νοσέμπο και δρά αντίθετα από το πλασέμπο, όπου η θεραπεία γίνεται μέσω μιας θετικής σκέψης. Αγωγή νηστείας, κάθαρση. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με την αγωγή νηστείας ο οργανισμός, αντί να ασχολείται με την πέψη των τροφών του, του δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να ασχοληθεί με την κάθαρση και τη θεραπεία του, φέρνοντας στην επιφάνεια άγνωστους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού, καίγοντας τα περιττά λίπη, τις τοξίνες και αλλάζοντας βιοχημικά τις λειτουργίες του οργανισμού, κάνοντας αρχή από το νευρικό σύστημα, δημιουργεί μια νέα ολιστική ισορροπία. Μια ουσία που υπάρχει στα κύτταρα του κάθε οργανισμού, η λεγόμενη ιντερφερόνη, καταπολεμά ιούς, βακτήρια πιο αποτελεσματικά από κάθε χημική ή συνθετική ουσία ή από κάθε αντιβιωτικό. Η ουσία αυτή ενεργοποιείται με τη σωματική και ψυχική υγεία του καθενός μας. Σε κάθε φυτό υπάρχουν οι βασικές δραστικές ουσίες και κάποιες αδρανείς. Δρούν ολιστικά και συνεργαζόμενες έχουν ήπια δράση και χαρακτηριστικά θεραπευτικά αποτελέσματα, αντίθετα με τα συνθετικά φάρμακα, στα οποία λειτουργεί μόνο η βασική, η δραστική ουσία επιθετικά. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συσσωρεύει στο σώμα μας παράσιτα, ιούς, δηλητήρια, πολύ περισσότερα από παλιά. Ο οργανισμός όμως διαθέτει πολύπλοκους μηχανισμούς για να απαλλάσσεται από τοξίνες, βαρέα μέταλλα και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να βγουν με τις απεκριτικές διαδικασίες.
Τα όργανα που συμμετέχουν στην απεκριτική διαδικασία είναι τα δύο νεφρά, το τρίτο νεφρό που είναι η επιδερμίδα, οι πνεύμονες, το σηκώτι, τα έντερα και ο ουροδόχος σχίστη. Το έντερο θεωρεί το βασιλιά των οργάνων και ο Ιπποκράτης είχε πει ότι όλες οι ασθένειες προέρχονται από αυτό, γι' αυτό το λόγο πρότεινε ειδική διατροφή και καθαρμού σώματος για πρόληψη και για θεραπεία. Οι έρευνες κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αποκαλύψει ότι η υγεία του εντέρου είναι κρίσιμη σημασίας για τη γενική υγεία και ότι ένα τοξινωμένο έντερο συμβάλλει σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η ρευματοειδής αρτρίτιδα, η κατάθλιψη, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα. Είναι φανερό ότι το σώμα έχει την ικανότητα να βρίσκει την υγεία του και να θεραπεύσει τον εαυτό του όταν τα κύτταρα έχουν τη σωστή θρέψη. Σχεδόν καμιά ασθένεια δεν μπορεί να υπάρξει όταν το αίμα είναι καθαρό και τα κύτταρα τρέφονται σωστά. Οπότε το κυκλοφορικό σύστημα μπορεί να απομακρύνει τα απόβλητα, τις τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα. Τι είναι οι εντερικές λάχνες? Η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών γίνεται στο λεπτό έντερο. Το λεπτό έντερο έχει μια εσωτερική επικάλυψη από κύτταρα που σχηματίζουν προεκβολές που μοιάζουν με δάχτυλα και αυτά τα δάχτυλα ονομάζονται λάχνες. Οι λάχνες είναι σημαντικές γιατί αυξάνουν την απορροφητική επιφάνεια του λεπτού εντέρου διαμέσου της οποίας γίνεται η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τον αυλό του εντέρου στο αίμα. Στην επιφάνεια των λαχνών βρίσκονται διάφορα πεπτικά ένζημα. Στις λάχνες λοιπόν κολλούν τοξίνες και βαρέα μέταλλα και σχηματίζουν πουρή, κάπνα, με αποτέλεσμα οι λάχνες να μην μπορούν να απορροφήσουν τις θρεπτικές ουσίες από τις τροφές και έτσι το αίμα γίνεται πηχτό, αρτηριακό και δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τα τριχοειδή αγγεία. Έτσι ξεκινά και η δική μας θεραπεία. Ξεκινά με τριήμερη αποπαρασίτωση και καθαρισμό λεπτό και παχαίως εντέρου. Την πρώτη μέρα θα πρέπει να παίρνετε 70 με 100 γραμμάρια τριμμένο ομόκολο κυθόσπορο με τη φλούδα, φυσικό μυλοχυμό και 800 ml τσάι με 9 ανοιχτές κάψουλες από παρασίτωσης. Οι κάψουλες αυτές περιέχουν διάφορα βότανα όπως είναι αψιθιά, φλιόκαριδιών, φλιόροδιών, κανέλα, γαρίφαλο, και αφού επί τρεις μέρες ακολουθήσετε αυτή η θεραπεία μετά λαμβάνετε τρεις κάψουλες ημερησίως. Τέλος της τρίτης ημέρας λαμβάνετε ένα ήπιο καθαρτικό, μία κουταλιά καστορέλαιο για να καθαρίσει το παχυέντερο. Δεν θα αναφερθώ σε παράσιτα μικρόβια και ιούς, τα είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας. Μετά την τριήμερη αποπαρασίτωση ακολουθεί ξηρασία.
Ο σημαντικότερος τρόπος για να αποτοξινωθεί πληρέστερα ο οργανισμός είναι η ασιτεία. Ο Ιπποκράτης συμβούλευε να είσαι μετριοπαθής σε όλα, να αναπνέεις καθαρό αέρα, να καθαρίζεις το δέρμα σου καθημερινά και να γυμνάεσαι. Και είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζεις το μικρό πόνο με ασιτεία παρά με φάρμακα. Μία αιγυπτιακή παροιμία λέει: ζούμε από το 1/4 της τροφής, από τα άλλα 3/4 ζουν οι γιατροί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το σώμα μας καταναλώνει την ενέργειά του κυρίως για την πέψη και την επεξεργασία των θρεπτικών ουσιών. Όταν τρώμε πολύ ανθυγιεινές τροφές, κινούμαστε ελάχιστα και ζούμε μέσα σε άγχος, τα κύτταρα δεν προλαβαίνουν να αποβάλουν τις περιττές τοξίνες, γιατί ο οργανισμός χρησιμοποιεί όλη την ενέργειά του για να πέψει τις τροφές. Σε κατάσταση ασιτείας, το σώμα μπορεί να χρησιμοποιεί σχεδόν όλη την ενέργειά του για καθαρισμό των κυττάρων και κάψιμο του λίπους. Οι περιττές ουσίες αποβάλλονται έξω από το σώμα. Οι αυτοθεραπευτικές διαδικασίες του οργανισμού ενεργοποιούνται και μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές ασθένειες, καθώς οι περισσότερες από αυτές οφείλονται ακριβώς σε τοξίνωση. Σε αντίθεση με τη φαρμακευτική θεραπεία, δεν γίνεται απλή καταπίεση των προβλημάτων, αλλά καταπολέμηση των βασικών αιτιών για τα νοσήματα. Το σώμα μας αποτελεί ένα ιδιοφιέστατο σύστημα και φτάνει να του δώσουμε την ευκαιρία και τον χρόνο για να πετύχει από μόνο του την απόλυτη υγεία. Ο καθένας μόνος του μπορεί να εφαρμόσει για αποτοξίνωση με αρκετή ασφάλεια την ολίγων ημερών αποχή από φαγητό, 3-7 μέρες. Όταν όμως η εκδήλωση της ασθένειας είναι βαριάς μορφής, τότε τα άτομα χρήζουν ασιτείας πολύ περισσότερων ημερών και θα πρέπει να γίνει σε ειδικό κέντρο υπό την παρακολούθηση ειδικευμένου ατόμου. Με την ξηρασία, πλήρης αποχή φαγητού και νερού, ο οργανισμός περνάει σε μία φάση διακοπών, όπου το πεπτικό σύστημα και συγκεκριμένα οι ενδοκρινείς αδένες υπολειτουργούν, ξεκουράζονται και το σώμα προετοιμάζεται για την επόμενη αναβολική φάση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από την υπερπροσφορά αγαθών, την ένταση, το στρες και την κούραση. Ο άνθρωπος, μεταξύ των άλλων παραβάσεων, οι οποίες είναι επιζήμιες για την υγεία του, τρέφεται με λάθος τροφές, σε λάθος χρόνο και με λάθος τρόπο. Οι παραβάσεις που έχουν σχέση με το φαγητό, αλλά και αυτές που έχουν σχέση με την υπερκατανάλωση φαρμάκων, αντιβιωτικών, αντιπυρετικών, κορτιζονούχων, αντιϊσταμινικών και άλλων, δημιουργούν πολλά προβλήματα στον οργανισμό. Όξινο περιβάλλον, επιβαρύνοντας κυρίως τη σωματική αλλά και την ψυχική μας υγεία. Και όπως είπαμε, η πολυφαρμακεία είναι η τρίτη αιτία θανάτου στους ανθρώπους σήμερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη μεγάλη σημασία της σωστής διατροφής για τη διατήρηση της υγείας του. Η εγκράτεια και η νηστεία σαν μέθοδος θεραπείας για σωματικές ασθένειες είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων. Με βάση την εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι η ξηρασία σε σύγκριση με την νηστεία που περιλαμβάνει πόση νερού έχει τεράστια διαφορά και υπεροχή. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε γρήγορη θεραπεία με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ενώ στην νηστεία με πόση νερού
έχουμε βραδύτερα αποτελέσματα και δεκαπλάσιο χρόνο και πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες και αποδείξεις ότι τα νεφρά καθαρίζουν, ούτε ότι το σώμα αποτοξινώνεται με την πολυποσία. Αντίθετα, καθυστερεί η ανάρρωση σε λοιμώδη νοσήματα, αυξάνουν οι αλλεργίες και σε περίπτωση κολικών νεφρού αυξάνουν οι πόνοι. Έτσι, ο οργανισμός παράγει βλαστοκύτταρα, αυτά με τη σειρά τους λευκά φαγοκύτταρα, που εξαφανίζουν λοιμώξεις, φλεγμονές, όγκους, ινομιώματα ή κρεατάκια στη μύτη. Από ιατρικής απόψεως είναι αξιοπρόσεκτο ότι στην εκκλησιαστική νηστεία δεν υπάρχουν νηστείες με νερό, αλλά μόνο ξηρασίες. Παραδείγματος χάρη το τριήμερο της Σαρακοστής. Οι Τετάρτες και οι Παρασκευές στην κανονική τους μορφή είναι ξηρασία. Πλην της πόσης και βρώσης την ενάτη βυζαντινή ώρα, όπως συνηθίζεται στο μοναστηριακό τυπικό. Αν ψάξουμε να βρούμε νηστείες με μόνο πόση νερού, χωρίς φαγητό, δεν θα βρούμε. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Εκκλησία στην παράδοσή της διέσωσε την πλέον δυναμική ακίνδυνη και πλέον άνετη με ελάχιστες ενοχλήσεις θεραπευτική μέθοδο που έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων και φαίνεται να επιβεβαιώνεται από μοντέρνες μελέτες και έρευνες. Τόσο τα αποτελέσματα της μελέτης με τους εθελοντές όσο και η δική μας κλινική εμπειρία δείχνουν ότι η ξηρασία όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνη τακτική, αλλά αποτελεί μια πολυδύναμη θεραπεία. Λέει ο Ιπποκράτης, όχι μόνο σε σχέση με τα φαγητά, αλλά και με τα υγρά, διότι πολλές φορές είναι αποτελεσματικό να γίνεται πλήρης διακοπή των τροφών και των υγρών, όσο πάσχει ο ασθενής και μέχρι να υποχωρήσει η παρόξηση της αρρώστιας. Αυτά στο περιδιέτης παράγραφος 11. Στον Άγιο Ιωάννη το Σιναίτη, στο κεφάλαιο 15 παράγραφος 56, λέει το εξής σε απόδοση. Στον καιρό του πειρασμού, κατάλληλη για μας βοήθεια είναι το ευτελές ένδυμα, ο ευτελής οίκος, η ολονύκτια ορθοστασία, η στέρηση τροφής, η φλόγωση της γλώσσας από τη δίψα, ελάχιστη πόση ύδατος, η εντρίφηση στο θάνατο και η ταπείνωση της καρδιάς. Στα ασκητικά του Ισάκ, πάλι σε απόδοση, διαβάζουμε: οι απολαύσεις του σώματος που περιλαμβάνουν πλούσιο φαγητό και αυθονία υγρών προετοιμάζουν την ψυχή για να αποκτήσει ταχύτατα πορνικούς λογισμούς και έτσι την περικυκλώνει ο θάνατος και ο άνθρωπος πέφτει στη δίκαιη κρίση του Θεού. Ο Παπαγιανόπουλος στο παραβάσεις και νηστειοθεραπεία, συνταγές για ελαφρά γεύματα και φυσικές θεραπείες ασθενειών. Και πάμε, είπαμε συνοπτικά, 3 μέρες από παρασίτωση, 3 μέρες ξηρασία. Άλλες 3 μέρες με ορισμένα σκευάσματα, τα οποία είναι ανάλογα με αυτά τα οποία υστερεί ο οργανισμός. Δηλαδή, παίρνουμε πρώτα ένα ιστορικό του ασθενούς,
παίρνουμε το οξυγόνο στο αίμα, μετράμε το pH των ουρών. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι τα πλέον βασικά. Δυστυχώς η αλκαλικότητα σε εξέταση αίματος ή στα ούρα δεν ενδιαφέρει κανένα γιατρό. Και είναι το α και το ω. Διότι μας δείχνουν την κατάσταση του περιβάλλοντος. Η βοτανοθεραπεία αλλάζει το περιβάλλον. Δεν την ενδιαφέρουν τα μικρόβια. Εάν λειτουργεί το όλον καλά, λειτουργεί και το μέρος καλά. Άρα, θα μιλήσουμε για υποκλεισμούς. Κατά την τριήμερη ξηρασία γίνονται 10 υποκλεισμοί. Ένας κάθε μέρα για 3 μέρες και οι υπόλοιποι 7 ένας κάθε δεύτερη ημέρα. Χρησιμοποιείται 1,5 λίτρο νερό το οποίο βράζει, κρυώνει στους 30 βαθμούς και μέσα αυτό το νερό προσθέτουμε μία κουταλιά γλυκερίνη, μία κουταλιά χυμό λεμονιού, φυσικό χυμό λεμονιού, μία κουταλιά διτανθρακικό νάτριο χωρίς αλουμίνιο, είναι μαγειρική σόδα αλλά χωρίς αλουμίνιο, και το χυμό από ένα ελληνικό ή γαλλικό καφέ για να καθαρίσει πλήρως το παχύ έντερο. Το λεπτό έντερο καθαρίζει αργότερα, θα το πούμε, στην επταήμερη αλκαλική διατροφή με χυλόζεας και με τη βαρύτητα. Στα ασκληπιεία, τα θεραπευτήρια στην αρχαία Ελλάδα, ο καθαρισμός του παχαίου εντέρου με υποκλεισμούς ήταν μέθοδος για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Σήμερα η εξάπλωση αυτής της φυσικής μεθόδου σε όλο τον κόσμο οφείλεται στην αποτελεσματική δράση σε πολλές παθήσεις. Για τον λόγο αυτό, σε χώρες που ενδιαφέρονται για την προληπτική αγωγή του πληθυσμού τους, όπως η Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ελβετία, εκτός από τον ιδιωτικό φορέα εκτελείται και από τα δημόσια νοσοκομεία. Ο υδροκαθαρισμός είναι μια φυσική ασφαλής ανώδυνη και προπαντός αποτελεσματική μέθοδος καθαρισμού των τυχωμάτων του παχαίου εντέρου, η οποία πραγματοποιείται από ειδικευμένο θεραπευτή με μηχάνημα που διαδοχικά εχέει φιλτραρισμένο χλιαρό νερό χωρίς χημικά και πρόσθετα και το αναρροφά συμπαρασύροντας βλένα, αέρια, απόβλητα, παράστα κλπ. Κατά τη διάρκεια της υδροκάθαρσης του παχαίου εντέρου πραγματοποιείται ενεργοποίηση της λέμφου, κάτι που πυροδοτεί την ολοκληρωμένη αποτοξινωτική δράση του οργανισμού. Και η άλλη λύση, όπως είπαμε, είναι ο υποκλεισμός με μια κοινή συσκευή, η οποία παίρνει 1,5 λίτρο. Σας είπα τη συνταγή και η θέση πρέπει να είναι στα γόνατα με σηκωμένο τον ποπό και το κεφάλι στο πάτωμα. Έτσι το νερό μέσω της βαρύτητας εισέρχεται μέσα στο παχύ έντερο. Ο υποκλεισμός είναι καλό να γίνεται προληπτικά μια φορά κάθε 10, κάθε 20 μέρες. Συνεπώς, θα πρέπει όλοι μας να προστατεύσουμε το έντερό μας με σωστή διατροφή. Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων έχουν αλλάξει δραματικά όμως εδώ και πολλά χρόνια. Ο σημερινός Έλληνας σε τίποτα δεν διαφέρει από τον Ευρωπαίο ή τον Αμερικάνο. Η αγχωτική και γρήγορη ρυθμή της ζωής σε συνδυασμό με τους ξένους τρόπους ζωής απομάκρυναν τον Έλληνα από το ελληνικό μοτίβο διατροφής, φέρνοντας στη ζωή μας τα fast food,
τον μπέρκερ, την κοκακόλα, την πίτσα, τις πλαστικές πρωτηγανισμένες πατάτες, τα hot dog, τα διάφορα έλαια όπως η ταφινικέλαια και όλα αυτά που είπα έβγαλαν από τη διατροφή μας τις ελιές, το αγνό ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το ψωμάκι της ζέας, το σκόρδο, το κρεμμύδι, τους ξηρούς καρπούς, το αγνό μέλι. Ας επιστρέψουμε στις ρίζες μας, βγάζοντας τις στροφές που έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως είναι το άσπρο αλεύρι και τα ζυμαρικά, που περιέχουν γλουτένη και γλιαδίνη, τη ζάχαρη, το ραφιναρισμένο αλάτι που έχει μόνο δύο στοιχεία, προσωπικά καταναλώνω το Ιμαλαΐον που έχει 84 στοιχεία, θα πρέπει να βγάλουμε το κρέας, τα γαλακτοκομικά και να τα αντικαταστήσουμε με φρούτα, με λαχανικά, με όσπρια, ρύζι αναποφλίωτο, ζυμαρικά και ψωμί ζέας, ξηρούς καρπούς, μέλι, όσπρια, φύτρα από όσπρια ή από δημητριακά που περιέχουν ένζυμα και αντιοξειδωτικά, τα οποία δεσμεύουν ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκαλούν οξειδωτικό στρες. Αρχίζει η αποβολή τοξινών και βαρέων μετάλλων με παράλληλο καθαρισμό του λεμφικού συστήματος. Η επιβάρηση της τροφικής αλυσίδας με βαρέα μέταλλα οφείλονται στη ρήπανση του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η διάθεση ανεπεξέργαστου λιμάτων στους υδάτινους αποδέκτες, καύση στερεών απορριμμάτων, η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριμμάτων που περιέχουν βαρέα μέταλλα στο έδαφος, η καύση συμβατικών καυσίμων, βενζίνης, πετρελαίου και άλλα. Δεδομένου ότι τα βαρέα μέταλλα δεν αποδομούνται, συσσωρεύονται στο έδαφος και στα νερά, με αποτέλεσμα να περνούν στη δική μας τροφική αλυσίδα. Η τοξικότητα εξαρτάται από το είδος του βαρέως μετάλλου, τη συγκέντρωσή του και τη συνύπαρξή του με άλλα βαρέα μέταλλα. Τα μέταλλα δεν αφομοιώνονται λόγω αδυναμίας των οργανισμών να τα αναγνωρίσουν, ούτε όμως και αποβάλλονται από το σύστημα των οργανισμών και κατά συνέπεια συσσωρεύονται εκλεκτικά μάλιστα σε ορισμένους ιστούς όπως είναι το σηκώτι και τα νεφρά και εκεί εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις. Θεωρούνται δε μια από τις αιτίες για πολλές χρόνιες ασθένειες όπως πονοκέφαλη, σκλήρυση κατά πλάκας, Αλτσχάιμερ, καρκινογένεση κλπ. Ένα από αυτά είναι το αλουμίνιο, το οποίο βρίσκεται σχεδόν παντού. Το χειρότερο είναι ότι το συναντάμε καμουφλαρισμένο σαν πρόσθετο μέσα σε γλυκά, ζαχαρωτά, γάλα σε σκόνη για τα βρέφη, baking powder και σε τυποποιημένα τυριά με κωδικούς ε173. Είναι χρωστική ουσία η οποία έχει σαν βάση το αλουμίνιο. Τη συναντάμε, επαναλαμβάνω, ε173. Τη συναντάμε σαν ε523, που είναι το θυϊκό αργυλοαμμόνιο, που είναι σταθεροποιητής. Επίσης, σε υλικά συσκευασίας τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Πολλά καλλιτικά περιέχουν τα άλατά του, όπως αντιλιακές κρέμες, αποσμητικά και είδη μακιγιάζ. Οι φαρμακευτικές εταιρείες το βάζουν μέσα σε φάρμακα, όπως είναι τα αντιόξινα για το στομάχι, τα στοματικά διαλύματα, φάρμακα για την αρθρίτιδα, αλλά και στα εμβόλια,
χωρίς να φοβούνται να το αναφέρουν στη λίστα των πρόσθετων ουσιών. Δηλαδή, το πίνουμε, το τρώμε, το βάζουμε πάνω στην επιδερμίδα, το περνάμε απευθείας στην κυκλοφορία του αίματός μας και σε μερικές περιπτώσεις το αναπνέουμε. Διάφορες μελέτες το συσχετίζουν με πολλές ασθένειες όπως η χρόνια κόπωση, ο διαβήτης, η επιληψία, το άσθμα, η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος του Λου Γκέρινγκ, αλλά κυρίως προκαλεί εκφύλιση των κυττάρων του εγκεφάλου. Και τώρα μια ερώτηση. Γιατί ο ΙΕ ψήφισε ένα νόμο που απαλλάσσει τις φαρμακευτικές εταιρείες να αναγράφουν στα κουτιά των εμβολίων τα ανόργανα συστατικά, όπως είναι το θημεροσάλ, ο υδράργυρος και το αλουμίνιο? Γιατί? Δώστε απάντηση εσείς. Αρσενικό. Το ανόργανο αρσενικό συγκεντρώνεται στους μύες, στον εγκέφαλο, στο σπλήνα, στους νεφρούς, στην καρδιά, στα μαλλιά, στα νύχια και στα κόκαλα. Δηλητηρίαση από αρσενικό προκαλεί παράλυση του νευρικού συστήματος, κόμα και θάνατο. Ενώ η χρόνια έκθεση προκαλεί μυϊκή ατονία, χάσιμο όρεξης, απώλεια βάρους, τριχόπτωση και καρκινογένεση. Κάδμιο. Το κάδμιο σε τοξικές συγκεντρώσεις και χρόνια έκθεση είναι δυνατό να προκαλέσει νεφρικές και υπατικές βλάβες, υπογονιμότητα στους άνδρες και καρκινογένεση. Ο μόλυβδος. Προκαλεί βλάβες στο νευρικό σύστημα, κυρίως στα παιδιά, και σχετίζεται με προβλήματα πνευματικής καθυστέρησης. Με υπατικές και νεφρικές βλάβες, ευνοεί την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκινογένεση. Υδράργυρος. Ανιχνεύεται κυρίως στα ψάρια που προέρχονται από μολυσμένες περιοχές και συγκεντρώνεται στο σηκώτι, στα νεφρά, προκαλώντας βλάβες, προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλεί προβλήματα που σχετίζονται με την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Χρώμιο. Το εξασθενές χρώμιο προκαλεί καρκινογένεση, διαταραχές στο σηκώτι και στα νεφρά, δερματίτιδες, και όταν εισέρχεται στην αναπνευστική οδό είναι δυνατό να προκαλέσει εκτός από καρκίνο των πνευμόνων και χρόνια βροχίτιδα. Ο χαλκός είναι ένα μέταλλο απαραίτητο στον ανθρώπινο οργανισμό αφού συμμετέχει στην ανάπτυξη του αγκιακού και σκελετικού συστήματος. Βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου, βοηθά στη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Όμως, εάν υπερβούμε την ημερήσια διαιτητική πρόσληψη σε χαλκό, είναι δυνατό να εμφανιστούν νεφρικές και υπατικές διαταραχές. Η αποτοξίνωση από όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα μπορεί να γίνει με τα παρακάτω υλικά. Πρώτον, με ιόντα κολοϊδούς αργύρου. Δεύτερον, με ζεόλιθο. Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό υλικό σαν σκόνη που έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Έχει την ικανότητα να δεσμεύει άλλα στοιχεία και ακόμη ολόκληρες ενώσεις έως και το 30% του βάρους του, και συγκεκριμένα βοηθά στην εξάλληψη των βαρέων μετάλλων, όλων αυτών που προανέφερα. Βοηθά στην αποβολή του οργανισμού από ραδιενεργά μέταλλα, όπως το καίσιο, το στρόντιο 90, τα φυτοφάρμακα, τα ζυζανιοκτώνα, καθώς και άλλες τοξίνες από το σώμα, ουσίες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση πολλών προβλημάτων υγείας. Εγκλωβίζει τις ελεύθερες ρίζες, λειτουργώντας σαν ισχυρό αντιοξειδωτικό. Παγιδεύει τα αλλεργιογόνα από την κυκλοφορία του αίματος και την πεπτική οδό, προτού να μπορέσει το σώμα να αντιδράσει, μειώνοντας κατά συνέπεια τα συμπτώματα,
από τα διάφορα τρόφιμα και τις περιβαλλοντικές αλλεργίες. Βελτιώνει την υπατική λειτουργία αφού αποτοξινώνει το σώμα. Αποτελεί φυσικό αντιϊκό προϊόν και δείχνει ευεργετικός ειδικά σε περιπτώσεις έρπιτα ζωστήρα. Μπορεί να ανακουφίσει τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τη σκλήρυση κατά πλάκας, την υπατήτιδα σε και το κοινό κρυολόγημα ή τη γρήπη. Δημιουργεί μια φυσική ασπίδα στον οργανισμό με τη δημιουργία ενός άριστου επιπέδου αλκαλικότητας 7,35 με 7,45, η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί την υγιή λειτουργία του εγκεφάλου και ταυτόχρονα ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παράλληλα δρά σαν άριστο φυσικό ισοτονικό. Ο ζεόλιθος δημιουργεί μια αίσθηση ευεξίας και εφορίας λόγω της εξάλληψης των τοξινών, ενώ σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα φαίνεται να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής σεροτονίνης από τον οργανισμό και έχει θετική συνδρομή στην ισοφαγική παλινδρόμηση. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αρθρογραφία, ο ζεόλιθος είναι ασφαλής, μη τοξικός, εφόσον γίνεται σωστά η χρήση του, εννοείται. Δεν έχει καμία γεύση και οσμή και μπορεί να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, αλλά απαραίτητα πρέπει να πίνουμε λαμβάνοντας ένα γραμμάριο την ημέρα, θα πρέπει να λαμβάνει το άτομο 6 με 8 ποτήρια την ημέρα. Όσον αφορά τις παρενέργειες, κυρίως λόγω αποβολής των τοξινών, ένα ελάχιστο ποσοστό των χρηστών, 1 της 1000, έχει αναφέρει πόνο στους μυς, κεφαλαλγία, εξάνθημα ή αίσθηση κακουχίας στα πρώτα στάδια της αποτοξίνωσης. Τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στην έντονη αποτοξίνωση που προκαλεί και αντιμετωπίζονται με διακοπή της χρήσης για μερικές μέρες ή με μείωση της ποσότητας. Υπάρχουν δηλαδή αποτελέσματα θεραπευτικής κρίσης σε ορισμένα άτομα, ελάχιστα. Πάντως είναι καλό να ξεκινά κάποιος με χαμηλή δοσολογία, ιδιαίτερα στις δίαιτες αντινατίσματος. Οι δίαιτες που οδηγούν σε γρήγορο αντινάτισμα δημιουργούν τοξίνωση, γιατί οι διοξίνες που είναι αποθηκευμένες στο λίπος του οργανισμού απελευθερώνονται. Και αν κάποιος χάσει μεγάλη ποσότητα λίπους απότομα, τότε τεράστιες ποσότητες λιπόφιλων τοξινών απελευθερώνονται στον οργανισμό με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του. Επομένως, πριν ξεκινήσει κάποιος την προσπάθειά του για απώλεια βάρος, ας φροντίσει να προμηθευτεί ζεόλιθο, ώστε να αποβάλλονται οι βλαβερές ουσίες από τον οργανισμό και να αδυνατήσει με ασφάλεια. Σκεφτείτε το και σαν αποτοξινωτικό μετά από την πλούσια σε πρωτεΐνες και λιπαρά γεύματα των γιορτών. Επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει, θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα. Ακολουθούν διαφημίσεις.